Έχουμε συνηθίσει, τουλάχιστον το πιστεύουμε, ότι γεννιόμαστε άνθρωποι και δεν συνειδητοποιούμε ότι γινόμαστε άνθρωποι. Ποια είναι η δυσκολία. Το πρώτο πράγμα θα μπορούσαμε να πούμε ότι άμα μιλάμε για τον άνθρωπο απλώς σαν ένα «ον», ε, μπορούμε γρήγορα να δούμε ότι αν δεν υπάρχει καμία επικοινωνία με άλλον άνθρωπο και είναι ε, το περιθώριο αυτός ο άνθρωπος εντό αγωγικών στην αρχή και δεν μπορεί να ζήσει με τους άλλους όπως έχει γίνει με τυχαίες περιπτώσεις όπου ένα μικρό παιδί δεν είχε καμία πρόσβαση στην ανθρωπότητα, ακόμα και στην κοινωνία, αναπτύχθηκε εντελώς διαφορετικά. Δεν θα σας μιλάω μόνο για τον μύθο του Ταρζάν, η ιδέα ποια είναι, είναι ότι υπάρχει κάτι το διαφορετικό. Άρα πρέπει να καταλάβουμε ότι για να γίνουμε άνθρωποι πρέπει να έχουμε μια σύλληψη το τι σημαίνει συνάνθρωπος. Πώς να το κάνουμε όταν δεν υπάρχει. Δεν γίνεται. Πρέπει λοιπόν να έχουμε επαφή με τους ανθρώπους, πρέπει να έχουμε σχέσεις, να έχουμε δισμούς. Ουσιαστικά δημιουργούμε ένα δίκτυο. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο άνθρωπος μόνος του είναι σαν ένας νευρώνας και δεν έχει συνάψεις, δεν έχει επαφή με άλλους νευρώνες και δεν μπορεί να μιλήσει για έναν εγκέφαλο. Άρα αν το δούμε με αυτόν τον τρόπο καταλαβαίνουμε ότι χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια στην πραγματικότητα και πολλές υπερβάσεις για να γίνουμε άνθρωποι. Για να το κάνουμε αυτό πρέπει σιγά σιγά να μάθουμε να είμαστε ανθρώπινοι. Ένα τρόπος να το μάθουμε αυτό είναι να νιώσουμε την ανθρωπιά. Δηλαδή, μια έκφραση της ανθρωπότητας να μας αγγίξει, να έχουμε στη συνέχεια αυτό το ανθρώπινο στοιχείο που υποτίθεται μας χαρακτηρίζει, αλλά μας χαρακτηρίζει μετά από επεξεργασία, όχι άμεσα. Και πρέπει να καταλάβουμε ότι μέσα σε αυτό το ανθρώπινο στοιχείο υπάρχει μια πολύ λεπτή ισορροπία μεταξύ της ανθρωπότητας και της βαρβαρότητας, ειδικά στην αρχή, γιατί δεν έχουμε μνήμη, δεν έχουμε συλλογική μνήμη, δεν καταλαβαίνουμε πώς ζουν οι άλλοι, δεν καταλαβαίνουμε τι σημαίνει μια πράξη βαρβαρότητας, τι σημαίνει μια πράξη γενοκτονίας και κατά συνέπεια πολύ εύκολα, ακόμα και αν είμαστε σε ένα πλαίσιο εντελώς αθώου, μπορούμε πολύ εύκολα να γίνουμε είτε συνεργάτες της βαρβαρότητας ή ακόμα και βάρβαροι, χωρίς να το αντιληφθούμε γιατί δεν έχουμε ακόμα εφοδιαστεί με αυτή την ανθρωπιά που θα μας κάνει πραγματικά ανθρώπινους και τελικά θα καταλήξει στο να είμαστε άνθρωποι. Αυτή η δυσκολία είναι σημαντική, το βλέπουμε με τους μικρούς ανθρώπους, με τα μικρά παιδιά που πολύ εύκολα θα κάνουν μερικές πράξεις βαρβαρότητας γιατί δεν έχουν ακόμα, αν θέλετε, ακόμα αυτόν τον κώδικα, δηλαδή τον τρόπο να σκεφτούν ότι αυτό που κάνουν δεν εμπεριέχει ηθική. Το κάνουν γιατί απλώς θέλουν να το δοκιμάσουν. Άρα βλέπουμε μερικές φορές παιδιά που παίρνουν ένα μυρμήγκι, του βγάζουν τα πόδια, ξυλώνουν μια πεταλούδα και δεν θεωρούν ότι κάνουν κάτι το κακό. Η κοινωνία θα το αντιληφθεί μετά, θα θεωρήσει σε πολύ χαμηλό επίπεδο ότι είναι εκφύσεις αθώα Βέβαια η ψυχολογία έχει λίγο αλλάξει τα πράγματα και ξέρουμε ότι δεν είναι και τόσο απλά τα πράγματα, ήδη από την εποχή του Φρόιντ, αλλά αυτό που έχει σημασία είναι ότι πρέπει να συνειδητοποιήσουμε το εξής γεγονός. Μαθαίνουμε να είμαστε άνθρωποι, μαθαίνουμε να είμαστε ανθρώπινοι γιατί πρέπει να καταλάβουμε τι σημαίνει να παλεύουμε για την ανθρωπότητα, Ενάντια στη βαρβαρότητα. Αυτό ο αγώνα μπορεί να φαίνεται εύκολο, αν τον έχετε επιτύχει και αν πραγματικά παλεύετε για την ανθρωπότητα, αλλά για του μικρού ανθρώπου είναι πάνω ότι δύσκολο. Άρα πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μα ότι όταν μιλάμε για την παιδεία, όταν μιλάμε για την εκπαίδευση, όταν μιλάμε για τη μόρφωση, ένα από τα στοιχεία που πρέπει να είναι μέσα στον πυρήνα όλων αυτών των διακασιών είναι στην πραγματικότητα πώς να γίνουμε άνθρωποι, πώς να αντιληφθούμε ότι υπάρχουν συνάνθρωποι, να αντιληφθούμε ότι υπάρχει το εγώ και οι άλλοι και οι άλλοι αποτελούν την ανθρωπότητα, δεν είναι μόνο το εγώ. Πρέπει να ξεφύγουμε από το αυτό, το εγώ, το υπερεγώ να βοηθήσει για το τι γίνεται και εκτό να μην κρατάει μόνο έναν έλεγχο, αλλά να βοηθάει σε αυτή την σύλληψη τη ανθρωπότητα, γιατί τελικά, άμα το πούμε πιο απλά, είναι μόνο όταν αντιλαμβανόμαστε τι είναι η ανθρωπότητα που είμαστε άνθρωποι.